Κύριε Παφίλη, πράγματι, εγώ θυμάμαι τις ελεγχόμενες και προσεκτικές διαμαρτυρίες σας. Όταν ο κόσμος πήγαινε σε σταδίο, πηγαίνετε από την Πειραιώς. Στις μνημονιακές τότε μεγάλες, σαν τις μνημονιακές τότε διαδηλώσεις. Εγώ σας έθεσα 4-5 ερωτήματα. Αλλά αφήστε το αυτό τώρα. Σας είπα, γιατί δεν τοποθετήστε πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία για πρώτη φορά η κυβέρνησή μας τα επεξέτεινε και στους συμβασιούχους της καθαριότητας, είναι θετικό ή όχι? Αν είναι θετικό, πέστε στον κύριο Πελετίδη στην Πάτρα να τα δίνει που αρνείται. Πέστε στον κύριο Πελετίδη στην Πάτρα να τα δίνει. Τι να κάνουμε? Η επέκταση λοιπόν για τα βαρέα και ανθυγινά και σε άλλες κατηγορίες, είναι θετικό, ναι ή όχι? Και κάτι που το ξέχασα, θα μπορούσα να στα αναφέρω, σας τα είπα και πριν. Ξέχασα όμως να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Για την απλή αναλογική συντοπική αυτοδιοίκηση, τι λέτε? Διότι αυτό που άκουσα την εκπρόσωπό σας στο συνέδριο της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ είναι λέει, ότι αποτελεί το άλοθη. Από πότε λοιπόν η δημοκρατία στις εκλογές, η απλή αναλογική, το πιο δημοκρατικό εκλογικό σύστημα είναι άλοθη? Γιατί πράγμα? Πάρτε θέση λοιπόν. Θα την υποστηρίξετε όταν θα έρθει εδώ πέρα? Τώρα τα υπόλοιπα αφήστε τα. Είναι λόγια για εντυπώσεις. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε.